Εκατοντάδες ρεθεμιώτες βούλιαξαν την πλατεία Μικρασιατών το βράδυ της Δευτέρας, δηλώνοντας συμπαράσταση και φωνάζοντας «Φτάνει πια» στην εκδήλωση για τα Τέμπη, με καλεσμένους τη Μαρία Καριστιανού και τον Παύλο Ασλανίδη, που έχασαν τα παιδιά τους στη σύγκρουση των τρένων, να δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν ώσπου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έλεγα, κοίτα, έπρεπε να πεθάνει το παιδί μου για να αλλάξει κατάσταση στα τρένα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα άλλαζε κατάσταση στα τρένα. Τέτοια διαφορία είναι απίστευτο. Δεν είμαστε τίποτα για αυτούς. Είμαστε μονάχα μία ψήφος που επιθυμούν κάθε 4 χρόνια. Αυτό λοιπόν θα καταλάβουν ότι δεν ισχύει πλέον. Εγώ προσωπικά και από το Σύλλογο οι περισσότεροι θέλουμε πολιτικά πρόσωπα στη φυλακή, γιατί αυτή είναι η πραγματική υπέτη για το χάλι αυτό. Όχι μόνο στο σιδηρόδρομο και για πολλά δεινά που έχουμε στη χώρα μας. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, εμείς θα αποφασίσουμε οι γονείς πότε θα γίνει η δίκη και όχι να βγαίνουν και να διαλαλούν από Φεβρουάριο, Ιούνιο και Ιούνιο, φθινόπωρο. Όταν είμαστε εμείς έτοιμοι για να πάνε εκεί που πρέπει, θα ξεκινήσει και η δίκη. Θα κάνουμε και τους δύσπιστους να σταματήσουν αυτά τα περί θεωριών συνωμοσίας κλπ. Και να ασχοληθούν με την πραγματικότητα, η οποία οφείλω να πω ότι απέδειξε τελευταία ότι και οι 30 άνθρωποι και τα 30 παιδιά τελικά σκοτώθηκαν από τη φωτιά και όχι από τη σύγκρουση. Ρίγη συγκίνηση στη στιγμή που οι δύο γονείς συναντήθηκαν με τον Ανδρέα και τη Μαρία Γιακουμάκη, τους γονείς του Βαγγέλη. Λίγο αργότερα, ένα τριχύλα γέμισε την πλατεία όταν ο κύριος Ασλανίδης, στο τραγούδι του Ψαρογιώργη «Γεννήθηκα», χόρεψε στη μνήμη του γιου του Δημήτρη. Το πλήθος καθήλωσε το χορευτικό δρόμενο Καγκελευτός με στίχους από το παραδοσιακό τραγούδι «Μακρινίτσα», προσαρμοσμένου στην τραγωδία των Τεμπών. Νωρίτερα την ίδια μέρα, οι δύο γονείς απέδωσαν φόρο τιμή στα 3 δικοχαμένα παιδιά, Αλέξανδρο, Νίκο και Θοδωρή, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη γέφυρα του Γαλατά. Αμέσως, μόλις μάθαμε για αυτό το τραγικό συμβάν, η σκέψη μας ήταν ότι είναι ένα ακόμα κρατικό έγκλημα. Ελπίζουμε ότι θα προλάβουμε να αλλάξουμε κάπως την κατάσταση και να είναι το τελευταίο. Αλλά και αυτά τα παιδιά είναι μαζί με τα δικά μας. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ομάδα Πολιτών Ρεθύμνου, το Συμπόσιο Πολιτισμού, ο Ρηβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, έχοντας στο πλευρό τους όλη την τοπική κοινωνία, προσφέροντας αφιλοκερδώς βοήθεια. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε και δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία εάν δεν κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους. Πρέπει η δικαιοσύνη επιτέλους να αποδοθεί. Η εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης και την προσπάθεια να συγκαλύψει ένα τέτοιο έγκλημα θα μας βρει απέναντί της. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Κάηκαν. Και στο Μάτι και στα Τέμπη και αλλού. Το δικό μου παιδί είχε τον ίδιο μαύρο και φρικτό θάνατο με τα παιδάκια και τους ανθρώπους στο Μάτι. Εμένα μου έτυχαν τα Τέμπη. Αλλή μόνο στους τυποτένιους που τολμούν να ζυγίζουν αυτόν τον ανθρώπινο πόνο.